Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται στην πόλη της Ράμας το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο από τις 14 στις 16 Φεβρουαρίου με θέμα «Η περιβάλλον και καρκίνος, η παρέμβαση της φύσης στην παθογένεση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου». Ο επιστημονικός στόχος αυτής της συνάντησης είναι ο καρκίνος, μία από τις μάστιγες της εποχής μας. Ο σκοπός είναι η ανάλυση των πιο σύγχρονων απόψεων για τα αίτια και τη ατά της νόσου, την πρόοδο στην έρευνα, την πρόληψη και την θεραπεία του. Η προσέγγιση είναι πολυσχεδής και γίνεται από όλες τις πλευρές, όχι μόνο της ιατρικής, αλλά και πολλών άλλων επιστημών. Ο καρκίνος σαν παγκόσμια απειλή είναι πλέον πεδίο όσμωσης όλων σχεδόν των επιστημών και τεχνολογιών. Στον Παρικολάο θα δείτε τι ποσοστό κάνει τεστ στον Παρικολάο. Στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει, ο καρκίνος έπεσε σημαντικά από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το τεστ στον Παρικολάο. Το ίδιο και στη Φιλανδία, βλέπετε εδώ την πτώση τη μεγάλη. Αλλά βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν και χώρες καθόλου προηγμένες, όπως η Δανία, όπου μετά από όλα αυτά τα χρόνια, από το 50 μέχρι το 2005, βλέπετε ότι συνεχίζει ο καρκίνος τραχυλομύδας και έχει μια συχνότητα γύρω στα 20-25 άτομα το έτος. Για να μην μιλήσουμε για τις χώρες της Αφρικής, όπου βέβαια δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή. Και είναι προϋπόθεση να ξέρουμε ότι για να υπάρξει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, απαιτείται ένα εθνικά οργανωμένο πρόγραμμα για να υπάρξει μεγάλη κάλυψη του πληθυσμού. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα ευκαιριακό, ας το πούμε έτσι, πρόγραμμα, δηλαδή όποτε θέλει μια γυναίκα και αν θέλει και αν της έρθει στο μυαλό θα πάει να κάνει ένα τεστ στον Παρικολάο. Κανείς δεν της λέει από την επίσημη πολιτεία ότι η κυρία μου πρέπει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα να πάει να κάνει το τεστ. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε. Βλέπετε εδώ φαινεί πόσο σημαντικό είναι αυτό, διότι αν πάρετε τις χώρες ευρωπαϊκές, βλέπετε ότι καταρχάς το τεστ στον Παρικολάο, βλέπετε ότι μόνο στη Γερμανία γίνεται ανά έτος. Σε όλες τις άλλες χώρες γίνεται ανά 3 έτη και μάλιστα σε ορισμένες χώρες γίνεται ανά 5 έτη. Και κοιτάξτε ποιο είναι το οξύμορο. Η Φιλανδία που κάνει κάθε 5 χρόνια το τεστ στον Παρικολάο, το προτείνει δηλαδή, έχει την μικρότερη δυνατή συχνότητα. Άρα δεν είναι το κάθε χρόνο να πάμε να κάνουμε το τεστ και να μας προφυλάξει, είναι το να το κάνουμε το τεστ. Διότι το 93% τη συνέχεια στη Φιλανδία πάνε και κάνουν κάθε 5 χρόνια το τεστ. Ενώ εδώ Φερρυπίν, στη Γερμανία, που είναι κάθε ένα χρόνο, μόνο το 50% πάει και το κάνει το τεστ. Μέχρι τώρα θέλω να πω είναι ότι το συνέδριο έχει επιτυχία, θα συνεχίσει να έχει. Είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, γιατρών έξω από τη Δράμα, απλά μια μικρή πικρία ότι θα περίμενα να υπήρχαν περισσότεροι συνάδελφοι που ζουν και εργάζονται γιατροί στη Δράμα κατά τη χθεσινή. Πιστεύω ότι σήμερα θα κατακλείσουν την αίθουσα του συνεδρίου. Χθες είχαμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στο κλείσιμο ομιλία από τον καθηγητή τον κύριο Αγοραστό για τη μάστιγα του HPV στις γυναίκες, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, που έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες τόσο στους γιατρούς που πρέπει να συμβουλεύουν τις ασθενείς τους, όσο και στις ίδιες τις γυναίκες να προσέχουν τον εαυτό τους. Εδώ έχουμε την ιστορική, το αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέτασης, ένα καρκίνωμα της γλώσσας, και εδώ ενοχοποιούνται τα στελέχη του ιού. Πώς δρά ο ιός για να προκληθεί το καρκίνωμα? Υπάρχει το DNA, μέσα στο DNA βρίσκεται το χρωμόσωμα. Στο χρωμόσωμα υπάρχει ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Αυτό μας προστατεύει από το να μην εκδηλώνονται τα καρκινώματα στον οργανισμό μας. Αυτό το ογκοκατασταλτικό γονίδιο ελέγχει και ρυθμίζει την αύξηση των κυττάρων. Όταν προσβάλλεται το ογκογονίδιο αυτό, έχουμε τον ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων, όπως βλέπετε εδώ, και αυτός είναι ο μηχανισμός γέννησης του καρκίνου. Και αυτό το ογκογονίδιο προσβάλλεται, μεταλλάσσεται από την κακή συμπεριφορά του ιού του HPV, ο οποίος διαθέτει κάποιες πρωτεΐνες. Μία από αυτές τις πρωτεΐνες καταστρέφει τη λειτουργία του γονιδίου. Βλέπετε εδώ το DNA και εδώ βλέπετε τον πολλαπλασιασμό. Κλινικά παραδείγματα και περιστατικά, όλες οι εικόνες τις οποίες σας παρουσιάζω είναι μέσα από την προσωπική μου συλλογή.
Τα καρκινώματα στην περιοχή της βάσης και της γλώσσας αρχικά είναι συμπτωματικά, κατόπιν εμφανίζεται μία δυσκαταποσία, αίσθημα ξένου σώματος, δυσφαγία. Πονάει το αυτί. Πολλές φορές ο πόνος του αυτί μας οδηγεί τον ασθενή στον γιατρό και ο γιατρός οδηγείται στο να ανιχνεύσει την ύπαρξη του όγκου. Μιλάει σαν να έχει μία ζεστή πατάτα στο στόμα, σε προχωρημένα στάδια έχουμε τις αιμορραγίες, τη δυσκινησία της γλώσσας και την κακοσμία. Το ίδιο και το καρκίνο της αμυγδαλής. Υπάρχει μία ενόχληση στο φάρυγγα, μετά η αίσθηση του ξένου σώματος κατά την κατάποση, οταλγία, η δυσκαταποσία, η δυσοσμία, η αιμορραγία και πολλές φορές παρατηρούμε την μονοπλευρη εξελγωμένη διόχληση αμυγδαλής. Το στάδιο το οποίο μεσολαβεί από το να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα μέχρι να οδηγηθεί ο ασθενής στον κατάλληλο γιατρό κυμαίνεται περί τους 3 μήνες. Επειδή τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά. Αυτό είναι και ο λόγος που καθυστερεί τον ασθενή να πάει στον γιατρό και πολλές φορές τα συμπτώματα αυτά αποδίδονται σε φαρυγγίτιδες, σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Άρα η έγκαιρη διάγνωση προστατεύει. Η διάγνωση γίνεται από την καλή λήψη του ιστορικού, από την φυσική εξέταση του ασθενούς, τον ενδοσκοπικό έλεγχο, τον απεικονιστικό με αξιολογική και μαγνητική τομογραφία και εκεί όπου υπάρχει η υποψία της καρποήθειας, γίνεται η διεξοδική κουβέντα με τον ασθενή, ο οποίος πρώτη την στιγμή εκείνη πραγματικά είναι χαστού και μέχρι να το εμπεδώσει περνά περί μία εβδομάδα περίπου και κατόπιν προχωράμε στη λήψη της βιοψίας είτε με τοπική είτε με γενική αναισθησία, αλλά με τα δεδομένα.